Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στη Δημοτική Τηλεόραση του Πύργου και στο μαγκαζίνο Δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στην Αμερική, όπου θα ξεκινήσει και ένα κύκλο επαφών με πολύ μεγάλη ατζέντα και βαριά σημασία για την ελληνική οικονομία. Από την άλλη έχουμε τον Βρετανικό, το γνωστό πολύ ταξιδιωτικό γραφείο Βρετανικό, το Thomas Cook, όπου κήρυξε πτώχευση επί της ουσίας και αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μετασεισμούς και στην ελληνική οικονομία σχετικά με τον τουρισμό. Από εκεί και πέρα είχαμε εκτεταμένη επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας και σήμερα το πρωί, όπου για άλλη μια φορά απελευθερώθηκε, ουσιαστικά έγινε επανακατάληψη χτιρίου στο κέντρο. Όλα αυτά θα τα δούμε φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής, θα αναλύσουμε ένα-ένα τα θέματα. Επίσης, στο αυτοδιοικητικό πεδίο, έντονο ενδιαφέρον προκαλεί τα δύο κεντρικά πρόσωπα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα διεκδικήσουν την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Είναι κάτι το οποίο κλείδωσε. Ήδη την Παρασκευή που ήμασταν στον αέρα, σας ανακοινώσαμε την υποψηφιότητα του κ. Λάζαρου Κυρίζογλου. Σήμερα έγινε γνωστό και επίσημα υποψηφιότητα του Δημήτρη Παπαστεργίου, του Δημάρχου Τρικαίων. Και αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο είναι ψηλά στη δική μας ατζέντα, αλλά και πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγα λεπτά, στο αυτοδιοικητικό κομμάτι της εκπομπής, θα βρίσκεται εδώ ο Δήμαρχος Σαρωνικού, ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν στο Δήμο του, αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Να πάμε πρώτα να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-007-11 το τηλέφωνο του σταθμού και www.atticatv.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Πάμε κατευθείαν τώρα να δούμε τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας. Θα βρούμε στην αίθουσα σύνταξης τη Σωσό Γονδρογιάννη, όπου θα ξεκινήσουμε σωσό με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με ένα υπερεντατικό πρόγραμμα στις αποσκευές του, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες επαφές και συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον πλανήτη, σημαντικούς επενδυτές καθώς και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρική επιδίωξή του είναι να σταλεί παντού το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση που συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνές πεδίο. Επ' ευκαιρία της συμμετοχής του στην 74η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να αξιοποιήσει τη σχεδόν εβδομαδιαία παραμονή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη για να καταδείξει ότι η χώρα μας, μετά την διπλή περιπέτεια της οικονομικής κρίσης και του λαϊκισμού, δεν περιορίζεται πλέον σε ρόλο παρατηρητή, ούτε ζητά ειδικές διευκολύνσεις με αντάλλαγμα παραχωρήσεις. Το ασφικτικά γεμάτο. Οι σχετικές εικόνες σωσό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι από την άφηξη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Mm-hmm. Να προσθέσω ότι το ασφικτικά γεμάτο πρωθυπουργικό πρόγραμμα τελούσε υπό διαμόρφωση μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς έπρεπε να χωρέσουν σε αυτό αιτήματα για τετ-α-τετ και βέβαια σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου που εργάστηκαν εντατικά όλο το τελευταίο διάστημα για την προετοιμασία έχουν πολλαπλές στοχεύσεις. Και εδώ έχει και το μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο, να πούμε τους στόχους προς τις εξής κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, να συζητηθούν όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είτε πρόκειται για περιφερειακά όπως τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, η κατάσταση στα δυτικά Βαλκάνια, αλλά και το καυτό για την Ελλάδα προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, είτε για παγκόσμια ζητήματα όπως οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εμπορικές σχέσεις με μεγάλες οικονομίες όπως αυτές της Αυστραλίας και της Ινδίας. Δεύτερος στόχος είναι να αναδειχθεί διεθνώς το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης και το νέο περιβάλλον που δημιουργείται στην Ελλάδα μετά την πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου, ώστε να προσελκυστούν ακόμη μεγαλύτερες, περισσότερες, αν θέλεις, ξένες επενδύσεις μέσα από τις συναντήσεις με σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες παγκόσμιας εμβέλειας. Και τρίτον,
τρίτων, μάλλον προτελευταίων, να συμμετάσχει ο κύριος Μητσοτάκης στις συζητήσεις που γίνονται διεθνώς, παίρνοντας θέση για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής, που θα αποτελέσει αντικείμενο της ομιλίας που σχεδιάζει να απευθυνεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ θα παρέμβει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα. Και να πούμε, τέταρτος και τελευταίος στόχος είναι οι συναντήσεις, να επιτευχθούν οι συναντήσεις με την ελληνική ομογένεια, προκειμένου να συζητηθεί η πρόταση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς επιστρέφοντας στην Ελλάδα σχεδιάζει να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς για να συζητήσουν το ζήτημα και να βρουν συνενετικό τρόπο επίλυσης του. Μάλιστα. Γιώργο, να πούμε ότι από τις υψηλού πολιτικού επίπεδου επαφές του Πρωθυπουργού ξεχωρίζει η διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που είναι προγραμματισμένη για αύριο, 24 Σεπτεμβρίου, Γιώργο. Πάντως, ήδη το προηγούμενο διάστημα οι επισκέψεις κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης είχαν διαμορφώσει το κλίμα. Είχε βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που είχε αναλάβει τα καθηκοντά του ο νέος υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας. Τις τελευταίες ημέρες ήταν εκεί και ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Οπότε είχαν διαμορφώσει επί της ουσίας την ατζέντα για Ακριβώς. την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Έτσι. Από την άλλη, όμως, έχουμε ισχυρούς κλειδονισμούς σωσό από το Λουκέτο που μπήκε στην Thomas Cook, ένα γνωστό ταξιδιωτικό γραφείο βρετανικό. Το αρχαιότερο, θα το λέγαμε. Το αρχαιότερο. Πες μας όλες τις λεπτομέρειες και τι περιμένουμε για τους χιλιάδες ταξιδιώτες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ακριβώς, Γιώργο, μιλάμε για σεισμό 7 Ρίκτερ η χρεοκοπία της Thomas Cook. Κήρυξε λοιπόν χρεοκοπία σήμερα τα ξημερώματα και βγήκε και στο φως της δημοσιότητας, αποτυγχάνοντας να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια για την επιβίωσή του, πυροδοτώντας μια πρωτοφανή επιχείρηση επαναπατρισμού περισσότερων από 600.000 πελατών που βρίσκονται σε διακοπές σε όλο τον κόσμο. Η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλη τη χώρα, αλλά βεβαίως και κυρίως στην Κρήτη, θα λέγαμε, όπου η Thomas Cook έφερνε το 70% του συνόλου των επισκεπτών. Μάλιστα, Γιώργο, ο πρόεδρος των τουριστικών γραφείων και τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Φλατάκης, έκανε λόγο σήμερα για κατάρρευση ενός γίγαντα του τουρισμού. Είναι ένας σεισμός 7 Ρίκτερ, ανέφερε χαρακτηριστικά, και αναμένουμε το τσουνάμι. Δεν είναι μόνο τα συμβόλαια όσων επισκεπτών ήρθαν και δεν θα καλυφθούν, είναι και αυτά που δεν θα υλοποιηθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς όσοι είχαν να έρθουν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, απλά δεν θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους. Ανέφερε Μάλιστα. ότι αναμένουμε το τσουνάμι, καθώς δεν είναι δυνατόν να μην σκεφτόμαστε και τα συμβόλαια που έχουν ήδη κλειστεί για την επόμενη τουριστική σεζόν. Σε αυτή τη φάση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Βλατάκης, ανέφερε, θα έλεγα, με αγωνιώδη τόνο, ότι όλα βρίσκονται στον αέρα, Γιώργο. Μάλιστα. Πάντως, η κυβέρνηση κοιτάει πάρα πολύ στενά το θέμα. Ήδη ο αρμόδιος υπουργός έχει συγκαλέσει σύσκεψη έτσι ώστε να δουν τα απόνερα αυτής της υπόθεσης και σωσό παραμένει στην αίθουσα σύνταξης να πάμε εμείς να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Για να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο και κυρίως τους ξενοδόχους. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ήδη από το Σαββατοκύριακο έχουμε ξεκινήσει την εννοήσεις, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού των φιλοξενημένων της Thomas Cook Βρετανίας, οι οποίοι είναι, γίνεται μέσα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας. Ο επαναπατρισμός αυτός είναι, υπολογίζουμε γύρω στους 22.000 ανθρώπους το επόμενο τριήμερο, μέχρι και τις 25 του μηνός. Καλύπτονται τα έξοδα για τα ξενοδοχεία, εκτός δηλαδή από τη μεταφορά τους και τον επαναπατρισμό, και τα έξοδα των ξενοδοχείων, τα δωμάτια και ό,τι είχαν πληρώσει στα πακέτα τους από σήμερα και μετά θα καλυφθούν από τη Βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος, κανένας ξενοδόχος να ζητήσει να ξαναπληρώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι εδώ στο στούντιο. Θα δώσω τρόπους επικοινωνίας για να περάσουμε και σε άλλα θέματα και σε λίγο να δούμε τι έγινε το πρωί σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια. Σωσό προς το παρόν σε αφήνουμε. Θα σας ξαναβρούμε στην αίθουσα σύνταξη σε λίγα λεπτά. Τρόπο επικοινωνίας λοιπόν, δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook δημοσκοπήσεις Attica TV.
Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπής@papakiattikatv.gr. 2-11-27-007-11 το τηλέφωνο του σταθμού. Δεχόμαστε τα δικά σας τηλεφωνήματα και το δικό σας ρεπορτάζ από τις περιοχές σας. Αλλά και www.attikatv.gr το τηλέφωνο, τη ηλεκτρονική μας διεύθυνση για να στέλνετε και να βλέπετε μέσω της ιστοσελίδας μας όλο το πρόγραμμα του σταθμού αλλά και τα αποσπάσματα των εκπομπών. Αλλά να μας παρακολουθείτε φυσικά και μέσω live streaming. Θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται η συνάδελφος Κατερίνα Καμπόλη, όπου θα μας ενημερώσει εκτενώς για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ποιες περιοχές επί της ουσίας σε αυτό το έκτακτο δελτίο θα επηρεάσει και σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Παρά την σημερινή πρόσχερη βελτίωση του καιρού, πρόκειται να έχουμε ένα ακόμα διήμερο με έντονη αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Και μετά φυσικά και από το Σαββατοκύριακο που πέρασε, που ήταν αρκετά χαμηλά οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, σύμφωνα με το καινούργιο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα βόρειο-δυτικά και συγκεκριμένα από το Ιόνιο κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την 3η 24 Σεπτεμβρίου. Θα επηρεάσει λοιπόν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Αύριο Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Δυτική Ελλάδα από το απόγευμα, όμως θα εξασθενήσουν και πιθανώς να επηρεάσουν πρόσκαιρα τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Άρα ουσιαστικά έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, κυρίως για τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, φαίνεται να μην επηρεάζει μέχρι στιγμή στην Αττική. Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Όμως, Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να επηρεαστούν, Γιώργο, τα νησιά του Ινδικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Θα πάω εγώ κατευθείαν τώρα να δούμε το φιλεράκι για να περάσουμε στην αυτοδιοικητική συνέντευξη της ημέρας και όπως σας είχα προαναγγείλει μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Σαρωνικού. Φιλεράκι και επιστρέφουμε. Εδώ βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Σαρωνικού. Δήμαρχε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, θέλετε, ναι. Για τον καιρό κοιτάω. Ο καιρός είναι κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ότι δεν θα επηρεάσει την Αττική. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί υποτίθεται, τουλάχιστον αυτό που λέει το έκτακτο δελτίο, από Τετάρτη εξασθενεί το κύμα κακοκαιρίας. Αλλά αναμενόμενο αυτή την περίοδο να έχουμε και τις βροχές. Εντάξει, απλά καλό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται, γιατί τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όσο μπορούμε αυτή τη στιγμή. Μου δίνετε μια πολύ καλή αφορμή να ξεκινήσω από αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι, κύριε Φιλίππου, επειδή είστε και σε ένα δήμο που έχει περάσει και τις φωτιές. Και περάσει από πλευράς περιφέρειας, να πω, μια και μέχρι τον Αύγουστο ήμουν την περιφέρεια, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια την άνοιξη και το καλοκαίρι. Είχαμε καθαρίσει πάρα πολλά ρέματα στην Ανατολική Αττική. Αλλά και στο Δήμο Σαρωνικού έχουμε κάνει έναν έλεγχο τις τελευταίες αυτές τις μέρες και τα φρεάτια όσο είναι δυνατόν, τα αντιπλημμυρικά. Αυτό όμως που θέλω να πω προς τους πολίτες, όσο μπορούν ας καθαρίζουν και οι ίδιοι, γιατί πολλές φορές είτε από τους κήπους τους, είτε μπροστά στα φρεάτια, μπορεί να είναι μέσα στα σπίτια τους, φύλλα και όλα αυτά, φράζουν και βουλώνουν τα αποχετευτικά δίκτυα σε περίπτωση βροχής. Καλό είναι να προσέχουν και λίγο οι πολίτες, όσο και να μπορέσει να κάνει ο Δήμος, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Πρέπει να σέβεται και ο κόσμος. Βέβαια, βέβαια. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι η Αττική γενικά είναι ανοχήρωτη και θέλει πολύ μεγάλες προσπάθειες ακόμα να φτιαχτεί. Από την περιφέρεια είχαμε προγραμματίσει πάρα πολλά αντιπλημμυρικά. Το ίδιο και στο Δήμο το δικό μας. Έχουμε σε εξέλιξη ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό μέσα στα Καλύβια. Και έχουμε προγραμματίσει τη συνέχεια του αντιπλημμυρικού στην Ανάβησο κάτω, προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων, που θα πρέπει να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Όπως και στη Σαρωνίδα. Έχετε, και αυτή την εικόνα εσείς ως πρώην αντιπεριφερειάρχης. Οπότε για τις περιοχές, ναι, αλλά και του Δήμου μου, εν πάση περιπτώσει, του Δήμου Σαρωνικού. Πώς σας φαίνεται αυτή η αλλαγή? Να θυμίσουμε στον κόσμο, ήσασταν αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, σήμερα είστε Δήμαρχος Σαρωνικού. Αυτή η αλλαγή από την περιφέρεια στο Δήμο. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στην περιφέρεια είναι πολύ πιο επιτελικά τα πράγματα, γιατί κάνεις προγραμματισμό και για τους Δήμους, αλλά και για την ίδια την περιφερειακή ενότητα κτλ. Έχεις μια πιο συνολική άποψη. Αλλά βεβαίως και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, έχει την αμεσότητα με τον κόσμο, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, τουλάχιστον έχω μάθει αυτή τη στιγμή να συμβιώνω, να ζω και να συναστρέφω τον κόσμο. Ξεκινήσαμε μια περίοδο
προς το τέλος του καλοκαιριού μπορούμε να κάνουμε πολλές προετοιμασίες, είτε σχολεία είναι αυτά. Είχαμε και φωτιές και πάρα πολλές τώρα μέσα αρχές Σεπτέμβρη. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Και μάλιστα έχουμε την το χειμώνα μπροστά. Που ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεσαι και εδώ είχατε την πυρκαγιά στον αγωνίσιο. Έχουμε το χειμώνα μπροστά και ειδικά το φθινόπωρο που πρέπει να προσέχουμε τουλάχιστον με την αντιπλημμυρική θωράκιση της κάθε πόλης και της κάθε περιοχής. Νομίζω ότι στον προγραμματισμό σε αυτά τα πράγματα πάμε καλά. Σαφώς και υπάρχουν κάποια διοικητικά προβλήματα και οικονομικά, νομίζω θα τα ξεπεράσουμε, γιατί έχουμε ένα έτσι σημαντικό πρόγραμμα για το Δήμο να υλοποιήσουμε. Εκρηκτικό θέμα, θα έλεγα, για όλη την Ανατολική και για το Δήμο το δικό μας, και προσπαθώ να αντιληφθώ γιατί έγινε αυτό, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων για τα σκουπίδια. Φαντάζομαι θα έχετε φιλοξενήσει για όλη την Αττική, και για όλη την Ελλάδα, ακούω. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Πού να πάμε τα ογκώδη, δεν μιλάμε τα οικιακά απόβλητα, διότι αυτά μεταφέρονται ακόμα στη φυλή. Παρόλο που ο προγραμματισμός της περιφέρειας έλεγε ότι θα πρέπει να γίνουν πράσινα σημεία, χώροι για τοπική διαλογή κτλ., ελάχιστα έχουν προχωρήσει στην περιοχή μας για πολλούς λόγους. Είτε λόγω της γραφειοκρατίας και της αγκύλωσης που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοδοτήσει τέτοιους χώρους. Είτε και από κάποιους αιρετούς από την αμέλεια, όπως ήταν στη δική μας περίπτωση, που τουλάχιστον το δικό μας Δήμο δεν είχε ασχοληθεί η προηγούμενη διοίκηση με αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο. Δηλαδή τα οικιακά απόβλητα πηγαίνουν στα λιώσια. Κλαδιά, μπάζα, ογκώδη, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουμε κυριολεκτικά που να τα πάμε. Τα μαζεύουμε και δεν είναι ένα πλήρες αδιέξοδο. Και τι τα κάνετε, Δήμαρχε? Γι' αυτό είναι έτσι οι περιοχές. Προσπαθούμε να μαζέψουμε, αλλά μέσω διαφόρων συστημάτων, αλλά είναι πολύ μικρές οι ποσότητες που μπορούν να απορροφηθούν με ανακύκλωση και προσπαθούμε τώρα να βρούμε άκρη. Αλλά η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη και στην περιοχή μας και στο Δήμο, σε αυτό το πλήρες αδιέξοδο που μπορεί να πάνε. Εν τω μεταξύ, είναι και το εξής, όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπως είναι και η δική μας, το Airbnb των σπιτιών. Και εδώ βλέπεις, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ προηγούμενα χρόνια, να αλλάζουν οι πολίτες την οικοσκευή τους. Βλέπεις το δρόμο στρώματα, καναπέδες, καρέκλες, αλλάζουν οικοσκευές γιατί ανακαινίζουν τα σπίτια, ακριβώς γιατί τα δίνουν και τα ανανεώνουν για ενοικίαση. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται και θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους πολίτες. Τουλάχιστον σε εμάς τα μέρη τα δικά μας, δεν λέω για την Αθήνα, σέλαμε. Λίγος πολύ το 70-80% είναι μονοκατοικίες και όλοι έχουμε τις αυλές. Εάν θα κρατήσουν σε μια άκρη τη συναυλή τα πράγματα μέχρι να βγάλουμε ανακοινώσεις ότι μπορούμε και εμείς να τα πάρουμε, ή ας μας ειδοποιούν να τα παίρνουμε, να τα πάμε σε συγκεκριμένους χώρους προσωρινά και όχι να τα πετάνε στην κάθε γειτονιά. Εντάξει, ο Δήμος δεν μπορεί να αποκριθεί, είναι κακός ο Δήμαρχος, θα κριθεί, θα πάει στο σπίτι, θα κάνει. Η εικόνα είναι για όλους μας όρμος και κυρίως είναι και για αυτούς που μένουν κοντά στα σπίτια τους που τα αποθέτουν. Έχουμε τουλάχιστον έτσι και απευθύνομαι στους πολίτες του Σαρονικού αλλά και Ανατολικής Αττικής γενικά που είναι μονοκατοικίες, μπορούν να τα κρατήσουν σε κάποια άκρη μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι πραγματικά άσχημη εικόνα και ειδικά σε αυτά, στα ογκώδη. Αυτά δεν έχουμε γιατί να πάρουμε. Γιατί καθυστήρησε αυτός ο σχεδιασμός τόσο πολύ, Δήμαρχε? Κοιτάξτε. Όχι μόνο στην δική σας περιοχή, γιατί είναι γενικότερο το θέμα. Από πλευράς περιφέρειας. Βλέπουμε σε άλλες περιφέρειες ενδεχομένως υπήρξε άλλος προγραμματισμός και έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Πρώτον, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Αποδέκτες δεν υπάρχουν εκτός από τη φυλή σχεδόν τίποτα άλλο και το γνωρίζουμε. Υπάρχουν μετά διάφορες ιδιωτικές εταιρείες που μικρές ποσότητες μπορούν να απορροφήσουν και αυτές πάρα πολύ ακριβά. Οπότε δύσκολα μπορεί κάποιος Δήμος να προσφύγει μια ιδιωτική εταιρεία και θα πρέπει να αυξηθεί το κατέλημα. Τι να πληρώσει? Δηλαδή, σκεφτείτε, ζήτησα προσφορές για να μεταφέρουμε τα ογκώδη κτλ. Και μου ζητούσαν από 80 έως 100 ευρώ το τόνο. Δηλαδή, το ένα φορτηγό, εάν παίρνει 10 τόνους, ένα χιλιάρικο το φορτηγό. Εντάξει. Πολύ μεγάλο το κόστος. Πριν 50 ή 60 ή 70 ευρώ είχε ολόκληρο το φορτηγό. Όχι ο τόνος. Εκβιάζουν δηλαδή και οι εταιρείες και εκβιάζουν με έναν άσχημο τρόπο. Οπότε δεν μπορείς να προσφύγεις εκεί μέχρι να βρεις τη δική σου λύση. Δεύτερον, τεράστια γραφειοκρατική αγκύλωση. Ειλικρινά δεν γνωρίζω κανένα Δήμο έως ελάχιστο που να χωροθέτει το πράσινο σημείο. Έλεγε ο περιφερειακός σχεδιασμός που είχαμε ψηφίσει στην περιφέρεια και είναι σε ισχύ, ότι κάθε Δήμος πρέπει να κάνει το δικό του πρόγραμμα. Θα πρέπει να βρει ένα ή δύο ή τρία σημεία πράσινα που εκεί κάνει τη διαλογή, ξεχωρίζει. Το λέει και η λέξη πράσινα, με βάζει τα κλαδιά κτλ. Που να τα πάει για να πηγαίνει τα υπολείμματα στην χωματερή τη. Ό,τι μένει από όλα αυτά να πηγαίνει στη φυλή. Δεν έχει αδειοδοτηθεί τη μία γιατί μπορεί να μην δίνει συνένεση το δασαρχείο την άλλη, να μην υπάρχουν χρήσει γη την άλλη, τον ένα, την άλλη, το άλλο, την άλλη. Και αντιδράσει πολλέ φορέ περί οίκων και ανθρώπων που είναι κοντά σε αυτή τη χρήση.
Δεν γνωρίζω να έχει προχωρήσει πουθενά κάποιο πράσινο σημείο. Όταν λοιπόν δεν έχεις ένα σημείο που να τα συγκεντρώνεις, να τα εναποθέτεις για να κάνεις τη διαλογή και τη διαχείριση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τότε τα κουβαλάς σύμμεκτα στα λιώσια. Είναι το οικονομικό σαφώς που όποια άλλη διαχείριση κάνεις εκτός από το να το κουβαλάς σύμμεκτα είναι ακριβότερη. Και εδώ έχουμε το εξής στην Αττική. Χρηματοδοτούνται μεν υποδομές, είτε από το Πράσινο Ταμείο, είτε από την Περιφέρεια, είτε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Υπάρχουν κονδύλια για να πάρεις απορριμματοφόρα, να πάρεις μια τσάπα, να πάρεις τους κλάδους και όλα αυτά. Δεν χρηματοδοτούνται οι λειτουργικές δαπάνες, που όμως θες πολύ περισσότερο κόσμο. Πώς θα τα πληρώσεις, ή πρέπει να βάλεις παραπάνω δημοτικά τέλη στους πολίτες, κάτι που δεν το κάνει κανείς στην περίοδο αυτή της κρίσης που κάνουμε, ή θα πρέπει να έχεις μία αγορά να διαθέσεις τα υλικά αυτά που ανακυκλώνεις, διαχωρίζεις, θες να επαναχρησιμοποιήσεις, εν πάση περιπτώσει αυτά τα λεγόμενα χρήσιμα. Δεν υπάρχει αγορά. Σήμερα, αν έχουμε μέταλλα, δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε. Ειλικρινά δηλαδή, για να κάνεις βάση, είναι ελάχιστες ποσότητες αυτές που απορροφούνται, γι' αυτό και όλα καταλήγουν στα λιώσια. Είναι λοιπόν πολύ πιο πολύπλοκο το σύστημα εδώ στην Αττική, γιατί είναι τεράστιοι οι όγκοι, τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα. Σκεφτείτε ότι στην Χωματερή, στη Φυλή, που μπορεί κάτι και να φωνάζουν και να έχουν ξεσηκωθεί, πάνω από 4, 5 και 6 χιλιάδες τόνοι ημερησίως, με 50 ευρώ ο τόνος, είναι 200 χιλιάδες την ημέρα σε ζεστό χρήμα. Δεν καταλαβαίνετε αυτοί που διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα ότι θα κινήσουν γη και ουρανό. Να τους πηγαίνουν όσο το δυνατό μεγαλύτερες ποσότητες, μπράβο, να μην αλλάξει το καθεστώς. Και εκεί υπάρχει ένας σκληρός ανταγωνισμός και χτύπημα κατά από τη μέση. Το οποίο είναι είτε με τη γραφειοκρατία, είτε με πρόσημα ή οτιδήποτε, και κυρίως με τη γραφειοκρατία και την καθεστή, να μην μπορούμε να προχωρήσουμε άλλα συστήματα. Γι' αυτό και πάνε με τέτοιο ρυθμό αργό στην Αττική. Θα πρέπει να είναι συνολική θεώρηση ένας Δήμος πραγματικά αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει αυτά τα προβλήματα. Δεν έχει ένα τεράστιο οικονομικό συμφέρον που λέγεται σήμερα χαδά, χιτά, όπως θέλουμε να το πούμε, φιλή που γύρω εκεί είναι τα πάντα, περιστρέφονται τα πάντα και όλο αυτό το σύστημα. Λοκάριο, κατά τη δική μου γνώμη, είναι 90% οικονομικό και 10% περιβαλλοντικό το πρόβλημα. Αλλά απλώς αυτό το 10% μου φαίνεται. Που λέει ο κόσμος. Το άλλο είναι αυτό που πληρώνει ο κόσμος. Αλλά Δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενα σας ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει η κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, 66 δήμαρχοι, ρε παιδιά, και δεν έχει βρεθεί ένας ικανός και 66 άκρηστοι. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν από μία εβδομάδα περίπου που βρέθηκε στην Ήπειρο, όπου στην Ήπειρο έχει φτιαχτεί μία μονάδα τέλος πάντων επεξεργασίας και λειτουργεί, ότι θα λυθεί το θέμα μέσα στην τετραετία. Είναι πιο εύκολα εκεί. Υπάρχουν χώροι, είναι πιο μικρές ποσότητες. Είχε πει συνολικά για τις διαχείρισεις των απορριμμάτων. Άρα στην Αττική θεωρείται ανέφικτο το να λυθεί το θέμα μέσα στην τετραετία. Όχι, όλα λύνονται αν υπάρχει βούληση, αποφασιστικότητα και κυρίως σύγκρουση. Τίποτα δεν γίνεται. Αν δεν σπάσει αυγά, δεν προχωράει εδώ αυτή η υπόθεση. Τώρα, 15 μέρες είμαι στο Δήμο και προσπαθώ να βρω χώρο για πράσινο σημείο κάπου να τα εναποθέτουμε έστω και προσωρινά. Αυτό το τόσο απλό που θα έπρεπε να έχει λυθεί. Ναι, κάνουμε και συζητήσεις με τους γειτονικούς Δήμους. Έχουν γίνει για την Ανατολική Αττική. Ξέρω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια από κοινού Μαρκόπουλο Παιανία Σπάτα για ένα κοινό χώρο και είχαν προχωρήσει και είχαν βγάλει διακήρυξη στο να βρεθεί κάποιο χώρο, μια έκταση που να το αγοράσουν από κοινού οι τρεις οι Δήμοι. Κάνουμε μια ζήτηση που μπορούμε να εκεί. Γνωρίζω ότι και Κοροπή με τη Βούλα επίσης είχαν προχωρήσει από κοινού. Δεν ξέρω που έχει φτάσει, αλλά με το Κοροπή και εμείς κάνουμε συζήτηση γιατί είμαστε γειτονική Δήμη. Όπως και με τη Λαβριωτική για κοινούς χώρους, γιατί κοινοί χώροι ρίχνουν και το κόστος και μπορεί να προχωρήσει πιο εύκολα. Αλλά αλλού θέλω να πω, δεν μπορεί 66 Δήμοι στην Αττική να είναι και 66 Δήμοι και οι Δήμαρχοι, εν πάση περιπτώσει. Ωραία, κρίνονται. Οι κακοί πάνε σπίτι. Αλλά πουθενά μην προχωράει. Κάποια βήματα έχουν γίνει, ας πούμε. Γνωρίζω Δήμους που έχουν κάνει βήματα. Όχι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά έχουν ξεκινήσει. Αλλά να πηγαίνει τόσο αργά. Κάτι άλλο πρέπει να φταίει. Πρέπει κάποια άλλη παθογένεια να υπάρχει που μας βάζει όλους. Και το μόνο που κάνουμε είναι να φωνάζουμε μεταξύ μας, να φωνάζουμε στις κυβερνήσεις ή στην περιφέρεια ή να υπάρχει μια αντιδικία με τον ενιαίο σύνδεσμο, χωρίς να δίνεται λύση. Γι' αυτό χρειάζεται κεντρική πολιτική απόφαση. Δηλαδή, χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια νομοθεσία που να ξέρει σε 15 μέρες μπορεί να φτιάξει το πράσινο σημείο. Δεν μπορεί να παλεύεις χρόνια και να σου λέει το δασαρχείο, έτσι, να σου λέει μια υπηρεσία, να σου λέει αρχαιολογία, να σου λέει η χρήση, να σου λέει ο άνω, και να σηκώνει στα χέρια. Να παλεύεις καρδάδρο, μόνο για, προσέχτε, για να βρεις το χώρο που θα τα πηγαίνεις. Πότε θα κάνεις όλα τα άλλα. Εγώ σας λέω το πιο απλό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο απλό από αυτό που λέω. Και τα λέω έτσι για να τα καταλάβει ο κόσμος. Και θέλω να απευθύνω μια έκκληση, γιατί η εικόνα είναι πραγματικά άσχημη. Αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, όποιοι μπορούμε, βάζω και τον εαυτό μου, που έχουμε μονοκατοικίες και αυλές, ας τας κρατήσουμε σε μία άκρη. Δεν θα πάθουμε τίποτα στην άκρη στις αυλές, μέχρι να δούμε πώς θα προχωρήσει.
Μην τα βγάζουμε έξι. Παίρνουμε εργάτες που μας, στους κήπους μας και στα σπίτια, τους δίνουμε και κάποια λίγα λεφτά γιατί νομίζουμε ότι μας λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι. Πάστε δίπλα γειτονιά και τα πετάνε. Μάλιστα. Δήμαρχε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Να δούμε τώρα στο δικό σας το Δήμο προτεραιότητες, έργα, στόχοι αυτής της θητείας. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν εδώ. Βρίσκεται μαζί μας ο Δήμαρχος Σαρωνικού, ο κύριος Πέτρος Φιλίππου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ψηλά στην ατζέντα για σας σε αυτή τη θητεία. Ποιες είναι άλλες προτεραιότητες που έχετε θέσει? Μία προτεραιότητα που έχουμε δώσει και βλέπουμε αυτές τις μέρες τώρα τι θα κάνουμε, τα αδέσποτα. Επίσης πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ευαισθητοποιεί πάρα πολύ την κοινωνία. Είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας που στέκονται δίπλα στα ζώα, τα στηρίζουν και πρέπει ως Δήμος να πάρουμε πρωτοβουλίες και εμείς. Δεν είχε ληφθεί καμία μέρημνα πριν πέρα από κάποιες στηρώσεις και τώρα συζητάμε και με γειτονικούς Δήμους για να δούμε χώρους που μπορούμε να κρατήσουμε, να κρατήσουμε τα ζώα και να δούμε πώς θα τα περιθάλψουμε, όχι μόνο με στηρώσεις αλλά και εμβόλια και όλα αυτά που υπάρχουν και είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Θέμα παραλίων εκρηκτικό. Ξέρετε τι πάει να πει να έχεις ένα Δήμο με 22 χιλιόμετρα παραλία, το 1 τρίτο του Σαρωνικού, και από τη μία μεριά από πλευράς υπηρεσιών να είσαι επισκέπτης της παραλίας σου. Εσείς όταν δείτε σκουπίδια, το Δήμαρχο ξέρετε. Τη μία την έχει ΕΤΑ, την άλλη κτηματική υπηρεσία, την άλλη ο ένας την άλλη έχουν βάλει όλοι. Όλοι απευθύνονται όμως στο Δήμαρχο σε κάθε περίπτωση. Έχουν ρίξει και 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο στο Δήμο. Βρήκα 1,5 από την κτηματική και από την ΕΤΑ πρόστιμο προς το Δήμο αυτή τη στιγμή για χίλιους δυο λόγους. Και είμαστε εκτός. Θέλω να δω ανεξέλεκτες καντίνες που υπήρχαν εκεί πέρα. Ούτε έχουν πληρώσει, ούτε κάνουν, ούτε δείχνουν, ούτε δημοτικά τέλη, ούτε τίποτα. Βρήκα. Άφησα το Δήμο το 2014 με 550.000 ετησίως έσοδα από την αξιοποίηση των παραλίων, είτε από καντίνες, είτε ό,τι ήταν αυτό. Τώρα είναι τα έσοδα 0 και 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο. Βρήκα μέσα σε μία πενταετία. Και λες, άντε να αξιοποιήσω τις παραλίες και προς όφελος του Δήμου και κυρίως προς όφελος των πολιτών. Ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε καθιερώσει δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Σήμερα πληρώνεις και το χαιρόταν ο κόσμος και είχε και ο Δήμος έσοδα. Και έτσι είναι. Κοινωνικά βλέπεις το θέμα. Τώρα δεν ξέρω πώς. Και με τα ΕΤΑ δεν είμαστε στην καλύτερη σχέση και προσπαθούμε τώρα να δούμε να βρούμε μια ζήτηση. Και με την κτηματική υπηρεσία που έχουν βάλει το Δήμο στο στόχαστρο. Βέβαια, εδώ έχει να κάνει και με κακές πολιτικές και κακή διαχείριση της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Αλλά αυτό θα κοιτάξουμε να το προσπεράσουμε. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι στο Δήμο Σαρωνικού κάνω αναπτυξιακό πρόγραμμα και να έχεις παραλίες απ' έξω τη στιγμή που και ο τίτλος μόνο είναι Σαρωνικό. Το βασικό κομμάτι. Δεν το συζητάμε. Που μπορείτε να στηριχτείτε για την ανάπτυξη. Να ξαναβάλουμε μία τάξη σε όλο αυτό το πράγμα και να λειτουργεί σωστά. Αλλά νομίζω ότι και εκεί προχωράμε και θα βρούμε την άκρη. Άλλο θέμα τελείως παρατημένο, τα σχέδια πόλης σε μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Πολίτες έρχονται καθημερινά τι γίνεται το οικοπεδό μου, άλλον είναι ερημοτομούμενο, άλλος τόσα χρόνια δεσμευμένο. Τα είχαμε προχωρήσει σε κάποιο βαθμό. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Και όταν λέμε σχέδια πόλης, έχουν όλες οι δημοτικές μας κοινότητες εντάξει και επεκτάσει. Και η Παλαιά Φώκια έχει, και η Ανάβησο έχει. Και στο Ακαλύβια έχουμε, και στο Λαγωνίς, και στον Κύριο Σκισμό, και στον Κουβαρά. Παντού. Παντού υπάρχουν σχέδια πόλης και είναι σταματημένα. Φαίνεται μετά την κρίση να υπάρχει μία σταδιακή και μικρή ανάκαμψη. Γιατί ξέρετε, οι δικές μας περιοχές, αυτό ισχύει για όλη την Ανατολική, που ήταν κοντά στην Αθήνα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας είχε να κάνει με την αγοραπολισία γης και με την οικοδομή. Και γύρω από την οικοδομή, 100 δεν ξέρω κι εγώ πόσα επαγγέλματα. Ζούσαν ουσιαστικά. Ζούσανε, μπράβο. Από την ώρα που η οικοδομή κατέρευσε με την κρίση, δεν γνωρίζω τουλάχιστον τα τελευταία 5-10 χρόνια να έχει χτιστεί ούτε μία καινούρια οικοδομή. Δαχτυλοδεικτούμενες, αν είναι 5 σε όλο το Δήμο και η γη να έχει καθίσει, φαίνεται να υπάρχει μία μικρή ανάκαμψη σταδιακή. Ξανά γυρνάει και είναι λογικό, δηλαδή όλες οι ασθένειες κάνουν τον κύκλο τους, αφήνουν θύματα, μπορεί και πολλά θύματα, αλλά ξανά η ζωή προχωράει. Είναι κάπως και μία περιοχή είναι. Που έχει ακόμα ελεύθερους χώρους, οπότε έχει, λοιπόν. Και πρέπει να τα ξαναδούμε σύντομα τα σχέδια, ακριβώς γιατί φαίνεται με μικρά βήματα να έχει ξεκινήσει μία ανάκαμψη μετά από τα χρόνια της κρίσης που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό έχει να κάνει και με την τοπική μας οικονομία, αλλά και με την ανάπτυξη που θα πρέπει να γίνει σωστά. Και βεβαίως να σταματήσει η αυθαιρεσία, γιατί και ένας από τις μεγαλύτερες αιτίες
που γίνονται στη ζημιά, που όταν έχουμε καταστροφές, είτε πλημμύρες είναι αυτά, είτε πυρκαγιές, είναι και η αυτερεσία. Mm-hmm. Τα διέξοδα των δρόμων, όλα αυτά τα πράγματα που δεν υπάρχει, που να πάνε τα νερά, τα ρέματα κλεισμένα, διέξοδοι με τις φωτιές, αδιέξοδα και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι μια καλή ευκαιρία ακριβώς τώρα που είναι σε κάποια ύφεση να βάλουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε μια σειρά και είναι και αυτή ψηλά στον πύχη των προτεραιοτήτων μας. Από εκεί και πέρα, θέματα κοινωνικών υποδομών, σαφώς και υπάρχουν, η κρίση μπορεί να λέμε ότι είναι, βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση, δεν πάβει να υπάρχει ανεργία, δεν πάβει να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα την ανάγκη να συντηστούν. Είναι οργανωμένο αυτό το κομμάτι. Ναι, θα έλεγα είναι. Το ΤΕΒΑ, που είναι το πρόγραμμα, ένα μεγάλο πρόγραμμα που είναι για όλη την Ανατολική Αττική, θέλει μια αναδιοργάνωση για όσο υπάρχει ακόμα, γιατί όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Και κάποια στιγμή σταματάει η χρηματοδότηση. Και σταματάει η χρηματοδότηση. Με τους παιδικούς σταθμούς, μάλλον όχι με τους παιδικούς σταθμούς, με τις τάξεις της προνηπίων που έπρεπε να. Που γίνανε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έχει εφαρμοστεί ουσιαστικά από το Υπουργείο. Σε εμάς δεν εφαρμόστηκε. Δυστυχώς υπήρξε μια μεγάλη αμέλεια έως πολιτική. Έχετε συγκεκριμένη από σχολική. Ναι, και τώρα παλεύουμε. Δηλαδή, σήμερα ρίχναμε μετά για να φτιάξουμε τις δύο τάξεις το μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, να ξεκινήσουν οι τάξεις των νηπιαγωγείων αυτές που σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει. Στην Ανατολική Αττική, δύο-τρεις δήμοι δεν το έχουν κάνει, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς. Το φτιάχνουμε τώρα. Και έχουμε μια συμφωνία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα και τώρα, να το τελειώσουμε μέχρι 5 Οκτώβρη, τέλος Σεπτέμβρη, θα έχει δασκάλια που να μπορέσουν να ξεκινήσουν. Αυτά. Δήμαρχε, εγώ θέλω να σας πάω λίγο πιο πίσω, να σας πάω λίγο στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήταν ένα αποτέλεσμα που θα μας πείτε εσείς αν το περιμένατε ή όχι, αλλά το βασικότερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι μάλλον σε τι υπερτερούσε το δικό σας πρόγραμμα και το επέλεξαν οι πολίτες. Έναντι των άλλων υποψηφίων για το κοιτάξτε, Δήμο. Με τις... Κατά τη δική μου γνώμη, στις αυτοδιοικητικές εκλογές κρίνονται πρόσωπα, κρίνονται παρατάξεις και σαφώς κρίνονται τα προγράμματα και οι προτάσεις που κάνουμε στις τοπικές κοινωνίες και δεν κρίνονται κόμματα. Βεβαίως, έχει επικρατήσει να τελειώνουν εκλογές και να λέμε ακόμα και δημοτικές, τόσοι τους αμπλέ, τόσοι τους ακόκκινοι, τόσοι τα πράσινα και να βάφουν το χάρτη, ενώ για μένα δεν έπρεπε να ήταν έτσι. Είχε όμως κομματικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις εκλογές. Είμαστε πολιτικά πρόσωπα, όλοι ανήκουμε σε ένα πολιτικό χώρο. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή εγώ ανήκω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ότι ο Δήμος πάρθηκε από το συγκεκριμένο κόμμα. Παίρνεται από τις δημοτικές ομάδες και από τα προγράμματά τους. Εμείς, γιατί θέλω να μιλήσω, γιατί και τις επόμενες μέρες γίνονται και διεργασίες και για την ΚΕΔΕ και για τις ΠΕΔ και γενικά στον αυτοδιοικητικό χώρο και στις περιφέρειες. Και τώρα είναι ένα θέμα. Αρχίζουν και οι εκλογές των προεδρίων στα θεσμικά όργανα. Εμείς νομίζω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο και οι συνεργάτες μου ήταν παιδιά πραγματικά έτσι και αξιόμαχα αλλά και καταξιωμένα στην τοπική κοινωνία. Κάναμε προτάσεις, όχι μαξιμαλιστικές, αυτά που συνήθως λέμε τα θάτα, αλλά συγκεκριμένα πράγματα και συζητάγαμε τον κόσμο. Έλα εδώ στην τάδε γειτονιά. Μέχρι εδώ μπορούμε να κάνουμε, να μην σας κοροϊδεύουμε και μέχρι εδώ σας θέλουμε δίπλα μας και να δούμε και το επόμενο βήμα. Δεν βγήκαμε μαξιμαλιστικά που συνήθως βγαίνουμε, υποσχόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε και αυτά. Και αυτό ήταν νομίζω που έπεισε τον κόσμο. Υπήρξε αδράνεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής σε πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό και ο κόσμος έχει πάρα πολλές απαιτήσεις από εμάς. Το βλέπω τις 15 μέρες αυτές, ότι είναι δεκάδες ο κόσμος, οι δημότες που καθημερινά έρχονται στο γραφείο, και ειδικά με το θέμα της καθαριότητας, αλλά ό,τι άλλο, ακριβώς γιατί μας εμπιστεύονται. Λέει, βρήκαμε ένα Δήμο ανοιχτό που πριν έπρεπε να κλείσει 20 μέρες πριν ραντεβού για να δεις ένα το Δήμαρχο. Και το Δήμαρχο τώρα σε μικρές πόλεις να κάνεις μέρες να το δεις, να πεις στο Δήμαρχο Αθήνας Θεσσαλονίκης, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά όχι σε εμάς πρέπει να υπάρχει η αμεσότητα. Από εκεί και πέρα, σαφώς είναι και πολιτικές και πολιτικοποιημένες εκλογές που έχουμε στα όργανα και είναι και καθοριστικά, δηλαδή είτε στις ενώσεις των περιφερειών, παλιά ήταν ενώσεις των ομών, τώρα είναι των περιφερειών, η ΠΕΔ όπως λέγονται, περιφερειακή. Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Ναι. Είτε τη ΣΚΕΔΕ. Εδώ σαφώς υπερτερούν οι δήμαρχοι που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Έπαιξε ένα ρόλο το πολιτικό κλίμα που υπήρχε μία τάση για μένα προς και κατεύθυνση, όπως φάνηκε μετά με τις βουλευτικές εκλογές προς τη Νέα Δημοκρατία, επηρέασε σε κάποιο βαθμό,
Όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτός που επηρεάζει τα προγράμματα. Με την απλή αναλογική διαμορφώθηκε ένα καινούριο τοπίο που δεν προλαβόμαστε να δοκιμαστεί. Για μένα έπρεπε, δηλαδή, όλο αυτό το σύστημα, χωρίς καν να δοκιμαστεί, δαιμονοποιήθηκε τόσο πολύ, σαν να ήταν η καταστροφή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ δεν είναι έτσι. Σε πάρα πολλούς δήμους και αποχωρούν δημοτικοί σύμβουλοι και φεύγουν και διαμορφώνονται καινούργιες πλειοψηφίες. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να επιτευχθούν και συζητήσεις και συμμαχίες και συμφωνίες. Απλά δαιμονοποίησαν τα πάντα. Δεν μπορούμε και δεν δοκιμάστηκε. Δηλαδή απορρίφθηκε κάτι. Προσέξτε, όλα τα συστήματα έχουν και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Και το πλειοψηφικό που υπήρχε πριν είχε τα θετικά του όσον αφορά την κυβερνησιμότητα. Είχε τις αδυναμίες. Το ίδιο και η απλή αναλογική ήθελε βελτιώσεις. Θυμάμαι προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε και νομοθέτησε την απλή αναλογική. Είχαμε εντοπίσει διάφορα πράγματα που επρόκειτο με νόμους τώρα και ρυθμίσεις και εγκυκλίους μετά τις εκλογές να έρθουν προκειμένου να λειτουργήσουν δήμοι. Δεν είχαν απορριφθεί τα πάντα. Απλά με όλη αυτή την απόρριψη που έγινε, εντάξει, φτάσαμε πάλι στα άκρα αυτό που λέμε. Δηλαδή, δήμοι με 15% και 20% σήμερα να είναι δήμαρχοι. Δήμαρχοι με 49% και 48% που στην ουσία τους έχει ψηφίσει ο κόσμος να μην είναι και πάει μία λυσίδα. Νομίζω ότι έπρεπε να υπήρχε μία ψυχραιμία και μία νυφαλιότητα. Οι τοπικές, ξέρετε κάτι, σε επίπεδο διοίκησης δήμων, άμα μας ρωτάει, με ξέρουμε και εμένα, μα δεν έχω την πλειοψηφία, δεν ξέρω τι να κάνει. Σε μετρήσεις όμως είχαν γίνει στον κόσμο τον απλό και όταν του λέγανε τι πιστεύεις για την απλή αναλογική, δεν είναι. Α, καλή είναι, λέει ο κόσμος. Θα μου πεις, μπορεί να μην ήξερε το διοικητικό μοντέλο κάθε πολίτης. Πρώτον αυτό. Όμως δεύτερο, πρέπει να λαβαίνεις υπόψη σου γιατί πιστεύει. Ρεαλιστική ήταν η απλή αναλογική δήμαρχη. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα. Όλα είναι ρεαλιστικά δήμαρχο, και δεν είναι. Έχεις ένα δήμαρχο Θεσσαλονίκης που πρέπει να κληθεί να διοικήσει με 7 δημοτικούς συμβούλους. Είναι εφικτό. Κοιτάξτε, εκ πρώτη όψη φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενδεχομένως, δήμαρχε, να σας φαίνω και ένα ακραίο παράδειγμα. Δεν είναι όλα τα παράδειγμα, έτσι, αλλά υπάρχουν και ακραία παράδειγμα. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και είναι το ακραίο παράδειγμα που φαίνει. Αλλά ακριβώς αυτή για μένα είναι η πρόκληση. Δεν μπορεί να κατεβαίνουμε ομάδες, να λέμε στην κοινωνία, θα βοηθήσουμε την κοινωνία, θα λύσουμε προβλήματα, θα βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και αν μπορούμε να συνονοηθούμε στο τραπέζι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τότε τι κατεβαίνουμε, μόνο για την προσωπική μας προβολή και για τις αντιθέσεις μεταξύ μας. Σαφώς ο ανθρώπινος παράγων παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά δεν πρέπει να συζητάς. Δεν πρέπει να συζητήσεις γιατί κατεβήκαμε όλοι. Πάνω σε εσάς, ας πούμε, στη δική σας περίπτωση. Εγώ νομίζω θα βρίσκαμε άκρη παρόλη την πόλωση που υπήρχε. Ναι, είμαι σίγουρος. Και εξαρτάται από το τι κλίμα κρατάει και ο επικεφαλής. Είμαι βέβαιος ότι θα βρίσκαμε, δηλαδή. Να το πω μόνο από την εμπειρία που έχω, όχι. Αλλά αυτό έχει στείλει ο κόσμος. Να πας, να συζητήσεις και να δώσεις λύσεις στα προβλήματα και να δώσεις διέξοδο και να αναβαθμίσεις την τοπική σου κοινωνία. Μήπως όμως χάνατε πολύτιμο χρόνο από τη διοίκηση του Δήμου μέχρι να βρίσκατε, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Δεν δοκιμάστηκε ο σύστημα. Εξακολουθώ να έχω τις επιφυλάξεις παρόλο τις δυσκολίες που σαφώς και είχε το όλο εγχείρημα. Αλλά τουλάχιστον δεν δοκιμάστηκε για να έχεις να. Εντάξει, σήμερα είναι. Θεωρητικά με περισσότερες τις δυνατότητες. Γιατί ξέρετε και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, ακούς δύο προτάσεις. Αυτή που πρόσκειται προς το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που λένε ότι χειρότερο καλά έκανε η κυβέρνηση και πέρασε αυτές τις βελτιώσεις που πέρασε. Οι υπόλοιποι από τους υπόλοιπους κόσμους, ναι, είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά δεν ήταν τώρα, δεν θα έπρεπε τώρα και δεν θα ήταν. Εντάξει, πότε θα ήταν. Για όλα υπάρχει μια φορά που τα δοκιμάζει. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Κοιτάξτε, εφαρμόστηκε το σύστημα που μας έδωσε κάποιες πλειονότητες στα δημοτικά συμβούλια, στις διάφορες επιτροπές οικονομικές κτλ. Όμως το σύστημα εξακολουθεί να κρίνεται σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο μεθαύριο Τετάρτη. Έχουμε θέματα που θα πρέπει να υπάρχει συνένεση για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει λυθεί εν μέρει όσον αφορά διαδικαστικά θέματα, αλλά τώρα θα κριθούμε, αν μπορούμε να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ και θα τα βλέπουμε όλα αυτά. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή θητεία να έχετε. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να συνεχίσετε, γιατί είναι από τα ελάχιστα βήματα που έχουμε στο τοπική αυτοδιοίκηση, το δικό σας. Γι' αυτό σας συγχαίρω. Γιατί πολλά πράγματα που ακούγονται εδώ δεν ακούγονται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Συνήθως στάβονται από την κεντρική πολιτική. Διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι είμαστε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι
από την κεντρική πολιτική σκηνή και πολλά πράγματα δεν ενημερώνει ο κόσμος και το χρειαζόμαστε αυτό που κάνετε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Και συνήθως είσαστε οι πρώτοι που τρέχει ο πολίτης να σας βρει πάντα. Είτε στο καλό είτε στο κακό. Πάντα. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε. Καλή θητεία να έχετε. Εμείς θα πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης κατευθείαν. Πριν υποδεχτούμε εδώ την Δέσποινα Σβουρδάκου και συζητήσουμε για κοινωνικά ζητήματα, πάμε αίθουσα σύνταξης να δούμε τι έγινε το πρωί στην εκένωση σε νέα αστυνομική επιχείρηση που έγινε στα Εξάρχεια. Σωσό, καλησπέρα και πάλι. Έτσι λοιπόν, είχαμε νέα επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα σε υποκατάληψη κτίριο και μάλιστα πρόκειται για ένα παλιό σχολείο, δημοτικό και γυμνάσιο, όπου βρίσκεται στην οδό Πρασά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκεί βρίσκονταν περίπου 100 άτομα, όλοι τους αλλοδαποί, ανάμεσά τους και παιδιά, και το κτίριο βρίσκεται υποκατάληψη, να πούμε, Γιώργο, εδώ και 5 χρόνια. Μετά την εκένωση είναι γνωστή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, όπως και στις μέχρι τώρα επιχειρήσεις. Δηλαδή τα άτομα θα μεταφερθούν στο αλλοδαπών και εκεί θα γίνει ταυτοποίησή τους και η εξακρίβωση του καθεστώτος με το οποίο βρίσκονται στη χώρα. Στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς θα οδηγηθούν σε επίσημες δομές φιλοξενίας, ενώ για όσους δεν έχουν καθόλου χαρτιά θα ακολουθηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης. Γιώργο, να πούμε τώρα και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Είχαμε δύο συλλήψεις αλλοδαπών για διακίνηση ναρκωτικών στην πλατεία Εξαρχείων. Μάλιστα, πιο συγκεκριμένα, ένας 27χρονος Τινήσιος και ένας 39χρονος Πακιστανός συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νέας αυτής αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Εξαρχείων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσήχθησαν συνολικά 11 άτομα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί. Στην κατοχή τους μάλιστα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης και δισκία έκσταση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών. Και είχαμε και τη σύλληψη, Γιώργο, ολοκληρώνοντας, να σου πω, ενός φωτορεπόρτερ, όπου κάλυπτε την επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στα Εξάρχεια, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Οκταβίου, Μερλιέ και Πρασά σήμερα, όπως προαναφέραμε, Γιώργο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Σωσό, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και εσένα. Όπως καταλάβατε, ο Δήμαρχος ήθελε να μας χαιρετήσει, γι' αυτό μπήκε και στο πλάνο πριν. Τον ευχαριστούμε θερμά. Καλή θητεία. Θα πάμε τώρα, θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι πριν περάσουμε στη σκληρή καθημερινότητα και μπούμε στο χώρο των ναρκωτικών και ειδικά στις αγοραπολισίες, στις πωλήσεις μάλλον που γίνονται έτσι από τα σχολεία και μάλιστα σε μικρές ηλικίες, σύγχρονων νέων ναρκωτικών και θα συνομιλήσουμε γι' αυτό με τη Δέσποινα Σβουρδάκου. Να πάμε στα Θριάσια για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής έτσι όμορφα, στα Θριάσια, όπου πέραν των λαμπερών εκδηλώσεων έχουμε και βραβεύσεις. Και βραβεύσεις στο Σκάκι, όπου έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον ασπρόπυργο. Να δούμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Πέπα και επιστρέφουμε. Με απόλυτη επιτυχία στεύτηκε το πρώτο διεθνές σκακιστικό τουρνουά ασπροπύργου, το οποίο διοργανώθηκε στο πνευματικό κέντρο της πόλης στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα Θριάσια 2019. Δεκάδες σκακιστές όλων των ηλικιών διαγωνίστηκαν το Σάββατο 14 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, χωρισμένοι σε δύο ομίλους, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε και η απονομή των κυπέλων και των μεταλλίων στους νικητές και στους συμμετέχοντες. Την απονομή πραγματοποίησε ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Αντώνης Κοναξής, ο οποίος συνεχάρει τους σκακιστές. Να σας παρατρώ να συνεχίσετε να συμμετέχετε και να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς ως Δήμος θα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Τόσο το Αθλητικό Σωματείο, το Σκακιστικό Όμιλο, του Άσπρος Πύργος, όσο και ο Δήμος Προπύργου και ο Οργανισμός Άσπρος Πύργου της Ελεύθερης Ηλικίας έχουν φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του να κάνουν τα πάντα προκειμένου να έχουν οι παίκτες τους καλύτερες παροχές. Φέτος κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Μετά το Χριστουγεννιάτικο και το Πασκαλινό τουρνουά που κάνατε και το στηρίζει ο Οργανισμός Άθλησης, κάναμε λίγο παραπάνω το να κάνουμε το πρώτο διεθνή σκακιστικό διαγωνισμό. Και από τις φορές που ήρθα, νομίζω ότι στέφηκε με μεγάλη επιτυχία και πάρα πολλές συμμετοχές. Να συγχαρώ τους συμμετέχοντες, νικητές και μη, για μας είναι όλοι νικητές. Γιατί όλα τα παιδιά αυτά και οι μεγαλύτεροι απασχολούνται δημιουργικά. Και όλες εκείνο τον χρόνο το δαπανούν με ωραίο τρόπο. Και χάρη στους καθηγητές, στους δασκάλους τους και όσους ασχολούμαστε και με την βοήθεια τη δικιά μας, αυτό το άτομο θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Είχα μια συνομιλία πριν λίγο με κάποιους από άλλες περιοχές και
και μου είπαν όταν παίζουμε στο πλειοκτήριο τα παιδιά, τρομάζουν οι άλλοι παίκτες από άλλες περιοχές. Και είναι αλήθεια. Έχουμε τα καλύτερα παιδιά, ασχολούνται δημιουργικά και στις άλλες δομές του Δήμου και εμείς, ο Δήμαρχος πρώτα απ' όλα και εγώ προσωπικά και ο οργανισμός όλος, θα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά και καλές επιτυχίες. Πάντα αλήθεια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σαν σύλλογος τον Δήμαρχο αρχικά που είναι πάντα κοντά μας και γενικότερα το Δήμο, ο κύριος Κατσαρός που είναι στο πλάι μας τα τελευταία χρόνια, τους διοργανωτές. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε διεθνές τουρνουάς προπύργου στο Φεστιβάλ Θριασίου. Ελπίζω κάθε χρόνο να πηγαίνει και καλύτερα. Για πρώτη χρονιά ήταν, οι συμμετοχές ήταν αρκετές, ο χώρος ήταν ευνοϊκός. Εξαιρετικές συνθήκες, πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι σε έπραξα οι παίκτες το ευχαριστήθηκαν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση και συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν φωνή στους πολίτες, φωνή στην κοινωνία και δίπλα μας είναι η Δέσποινα Βουρδάκου, όπου θα συζητήσουμε, Δέσποινα, για το εμπόριο με νεοεισερχόμενα ναρκωτικά στα σχολεία. Mm-hmm. Είδαμε πολλές, έχουν γίνει επιχειρήσεις από την ελληνική αστυνομία και έχουν βρει ένα μεγάλο κομμάτι να διακινείται τέλος πάντων κοντά στα σχολεία. Βλέπουμε τη δίωξη ναρκωτικών να κάνει σημαντικές επιτυχίες, να βγαίνει μπροστά και να προσπαθεί να προφυλάξει τα ανήλικα παιδιά από τους dealers εντός αγωγικών, οι οποίοι προσεγγίζουν τους μαθητές, μικρά παιδιά, και προσπαθούν να τους δώσουν νέα είδη ναρκωτικών ουσιών, με το επιχείρημα ότι, κοίτα, δεν θα πάθεις κάτι, δεν είναι κακό, δεν υπάρχει εξάρτηση. Δεν είναι αυτό είναι που διαφορετικό, σκοτώνει, είναι, ναι, διαφορετικό. Είναι ένα είδος το οποίο θα σε βοηθήσει να ξεφύγεις ή να γίνεις πιο μάγκας, γιατί ξέρουμε ότι τα ναρκωτικά συνδέονται και με τη μάγκια, λίγο η εφηβεία, λίγο η σχέση με το αντίθετο φύλο, οι συγκρούσεις που μπορεί να πιθανόν να έχει το παιδί με τους γονείς ή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, όλα αυτά τα εκμεταλλεύονται οι έμποροι ναρκωτικών και προσεγγίζουν ανήλικα παιδιά εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς. Και η λύση ποια είναι? Να μιλάμε με τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά, χωρίς να φωνάζουμε και χωρίς να επιβάλλουμε γνώμες και απόψεις, γιατί και αυτό επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα, να τους ενημερώνουμε από νεαρή ηλικία. Για μένα... Ποιες ηλικίες, ας πούμε, είναι κατάλληλες? Από 5η-6η δημοτικού θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τις ναρκωτικές ουσίες, για το αλκοόλ, για την εξάρτηση αυτή, η οποία είναι μάστιγα και είναι ανεπιστρεπτή. Δηλαδή, είναι ένας δρόμος χωρίς γυρισμό, χωρίς επιστροφή. Και μέσα από τον Αυλώνα έχουμε δει ότι μικρές, νεαρά, πολύ μικρά παιδιά, τα οποία ανήκουν όμως στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, έχουν μπει σε αυτό το δρόμο. Ήθελα να σε ρωτήσω, Δέσποινα, αν παίζει ρόλο, δηλαδή οι περιοχές που γίνεται αυτό το εμπόριο, για παράδειγμα, παίζει ρόλο ανάλογα με το κοινωνικό κομμάτι αυτής της περιοχής, δηλαδή... Κάποιος θα σκεφτόταν και θα έλεγε, συνήθως πού μπορώ να βρω χρήματα αν ήμουν διακινητής, θα πήγαινα σε πιο ακριβές περιοχές. Από την άλλη όμως κάποιος θα σκεφτόταν πού μπορώ να βρω πιο εύκολα αγοραστές, θα πήγαινα σε περιοχές που ενδεχομένως να είναι πιο χαμηλά κοινωνικά. Παίζει το ρόλο του αυτό? Πολύ ωραία ερώτηση. Τα ναρκωτικά έχουν και αυτά το οικονομικό τους... Τον τιμοκατάλογο τους. Ναι. Και... Το λέμε πολύ σχηματικά να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχει τιμοκατάλογος. Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι οι dealers ή οι έμποροι ναρκωτικών στοχεύουν στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα, στους πλούσιους ή κατ' επέκταση στα σχολεία των βορείων προαστίων ή των κολεγίων ή των ιδιωτικών. Όχι. Ναρκωτικά δυστυχώς υπάρχουν παντού. Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, απλά αλλάζει το είδος, η ποιότητα. Και εκεί λοιπόν λένε οι φορείς και οι υπεύθυνοι, προσοχή, διότι υπάρχουν και είδη ναρκωτικά τα οποία γίνονται πιο γρήγορα, πιο σύντομα, για να βγουν στην αγορά έτσι ώστε
οι διακινητές να έχουν περισσότερα έσοδα. Απ' την άλλη όμως, μιλάμε για μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών, τα οποία μπαίνουν σε αυτό το φαύλο κύκλο, χωρίς να γνωρίζουν, δεν έχουν ενημέρωση, γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φίλοι τους λένε «Πάρε, μην είσαι nerds, μην είσαι φυτό, είναι μαγιά, δεν θα πάθεις τίποτα, δεν θα εξαρτηθείς, δεν είναι κακό». Λοιπόν, εκμεταλλεύονται. Ένας γονιός που μπορεί να διαπιστώσει κάτι τέτοιο, να πάει στην ελληνική αστυνομία. Ναι, βεβαίως να πάει. Να ξεκινήσει από το τοπικό τμήμα, να πάει στην ελληνική αστυνομία και βλέπουμε και κινήσεις από τη δίωξη ναρκωτικών. Όχι απαραίτητα να είναι χρήστης ο Όχι, βλέπει κάποιες κινήσεις. Απλώς να δει περίεργες κινήσεις έτσι από το σχολείο. Εξωσχολικούς. Οι οποίοι προσεγγίζουν τα παιδιά και σε ώρες που δεν είναι οι γονείς μπροστά. Στα διαλύματα, την ώρα που φεύγουν τα παιδιά ή και σε κοπάνες που κάνουν τα παιδιά. Πάνε σε μια καφετέρια δίπλα στο σχολείο ή τέλος πάντων στην εκεί περιοχή. Βλέπεις ότι εκμεταλλεύονται την αθωότητα, τα προβλήματα και τις παρέες τις σχολικές και αποκτούν καινούριους πελάτες. Γιατί τα παιδιά αυτά συντοχρόνω θα γίνουν πελάτες σε πιο βαριά ναρκωτικά, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως ότι ένα παιδί, ένα νεαρό αγόρι, ένα νεαρό κορίτσι δεν μένει στην κάναβη ή στο απλό τσιγαριλίκι. Περνάει και σε άλλα είδη ναρκωτικών, τα οποία δυστυχώς τα βρίσκουμε εύκολα, πρώτον. Δεύτερον, Μάλιστα. και βλέπεις και βαριά ναρκωτικά, βαριά είδη ναρκωτικών, τα οποία σε κάνουν χρήστη. Και εκεί μπαίνει στον παύλο, στο φαύλο κύκλο. Είναι πολύ πρέπει μεγάλο, να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Και καλό είναι να έχουμε και έναν εκπρόσωπο από την ελληνική αστυνομία να μας πει τα είδη των ναρκωτικών, ποια έχουν βγει, ποια έχουν, γιατί γίνεται και κυρίως, Δέσποινα, να μας πει πώς μπορούν να προστατευτούν οι γονείς και τι πότε πρέπει να απευθυνθούν, τι πρέπει να δουν, δούμε και να τα είδη των ναρκωτικών, να ξέρουν και τα παιδιά και οι γονείς και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε, να συντονιστούμε για να αναχαιτίζουμε αυτό το... Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αμέσως μετά Σοφία Μίτιλη υπάρχει λύση. 5 η ώρα Βασίλης Λαμάγκας και ΝΕΤ 24. Και 7 η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 7.30 Σωσόχονδρο Γιάννης Μακρυγιάννης με Εμπράκτος. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 3.